αναζητούμε τις αξίοντά σας απλόχερα, τα πιο φρέσκα, τα πικά. Κάθε μέρα και φρέσκα και αλφαμέγα. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Χαραλάμπαμπα στην κουζίνα. Λέω κι εγώ, δεν έχει τηγανίσμα σήμερα, δεν έχει... Ευχήμαστε μου. Όχι, δεν έχει ψήσει. Όχι, αναρωτήθηκα ρε Χαραλάμπαμπα μου. Λέει μου έχει. Καλά, πού τα τηγάνια, πού είναι κατσάρο, λες. Είσαι καλά. Είμαι καλά, όλα καλά. Πολύ ωραία, μπράβο. Δηλαδή είσαι από τούτους που μας σου θυμώνουν, σιωπάς. Όχι, κάνουν και μου λαλού, συνήθως. Τούτους χαράμπα μου πω, ποιος σου θυμώσει, κάνουν τον πουζού, κάνουν τον πουζού λαλού. Λαλούμε τώρα. Λοιπόν, τορτίγες με μαύρα φασόλια θα κάνουμε σήμερα. Είναι κόκκινα, ναι. Κόκκινα, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κόκκινα, είναι σαν τα άσπρα. Δεν έχω καμιά διαφορά. Μόνο χρώματος. Ναι, έχουμε λίγο διαφορά στη σύσταση του, δηλαδή λίγο πιο γλυό ριζαφομείο. Πιο καλά, ας πούμε. Πιο εύκολο να τα αφομοιώσει ο οργανισμός μας, εμάς φουσκώνουν τόσο. Ναι. Πιο καλά στη χώνευση δηλαδή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τις τορτίγες μας με τα κόκκινα τα φασόλια. Θέλουμε κόκκινα φασόλια, ginger, κόλιανδρο, ρόδι, μαρούλι, φρέσκο γκρεμμύδι, φρέσκο τσίλι, μουστάρδα με μέλι, καλαμάτα Παπαδημητρίου, ελαιόλαδο, αλατάκι, πιπεράκι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Λοιπόν, καρχήν να πω ότι η συγκεκριμένη συνταγή έγινε και χτες κατά λάθος. Ο γιος της ξαδέρφης μου από τη Θεσσαλονίκη και είχαμε ένα θέμα να έτρωνε τα φασόγια όπως ναι. ήταν σπίτι. Εντάξει, είχαμε τα με άσπρα καμή. Μετά ήβρα ότι είμαι καλύτερα εγώ έτσι. Και ήβρα έναν τρόπο να τα φάει τα φασόγια και είναι εξαιρετικό διέδομο να δείξω. Είναι πάρα πολύ καλό και εύκολο να το δούμε και σε έναν μωρό. 5 χρονών, ας πούμε, ναι. να το φάει εύκολα. Να σε ρωτήσω, τα cashew nuts που έχεις εσύ δεν τα είπαμε. Λοιπόν, εγώ όπως τα cashew nuts και το τυρί είναι προαιρετικά. Α, εντάξει. Συνταγή. Πολύ ωραία. Για κάποιον που θέλει να βάλει αμύγδαλα. Ναι. Σημαίνει ότι επειδή έβαλα τούντο ξηρό καρπό, μόνο το πάμε πολύ ξηρικά. Και όχι το κύμα. Κάτι έκανες εσύ σήμερα. Δεν μου κάμα. Κάτι το λόγο σου είναι διαφορετικό. Δεν μου κάμα. Ξέρω, παιδιά, σας φαίνεται διαφορετικό ο Χαραλάμπος. Που περάσανε ωραίο τριήμερο. Ξέρω τι ήταν να το πει. Πέρασε το ωραίο τρίμερο, χαράδο μου. Τετράήμερο. Α, τετράήμερο. Εντός ή εκτός. Εκτός. Εκτός, εντάξει, εκτός. Πέρασε ωραία αυτό. Κάτι φαίνεται στη φάτσα σου διαφορετικό. Ναι. Μπορεί να με βάψαν καλά, έτσι. Ξέρω τι. Μα φαίνεται στη φάτσα. Ωραία διαφορετικό. Τι είπα ο Χαρίς. Μα φαίνεται στο πρόσωπο μας. Φαίνεται κάτι. Συνήθως φαίνεται. Όπως φαίνεται, Χάρη μου, στο πρόσωπο σου, φαίνεται και όταν δεν έχεις περάσει καλά στο πρόσωπο σου. Λοιπόν, όταν έρχεσαι στα χαλιά σου το μαύρο εννοώ, αυτό ήθελα να πω. Να σε βοηθήσω, Χάρη μου, εδώ. Πάμε στο εγγέλιο αμέ, τέτοια δυνατά τη φωτιά μας. Το μόνο που να κάνουμε είναι απλώς να μαλακώσουμε τον ginger μαζί με το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Είναι μια πολύ εύκολη και γλυκόρη συνταγή. Έναν πολλά καλό μεσημεριανό, όχι πως γίνεται για βράδυ, αλλά έναν κάτι γλύωρο για να το πάρουμε μαζί μας στη δουλειά. Λοιπόν... Και τα όσπρια είναι καλύτερα να μην τα καταναλώνουμε βράδυ ή είναι μύθος. Ναι. Λίγο πιο αριστόμαχα, ρε παιδί μου. Είναι, θεωρώ ότι έχει διάφορους τρόπους που μπορούμε να... Δηλαδή, άμα πλύνουμε σωστά τα όσπρια μας, άμα τα φουσκώσουμε, κάνουμε μια προετοιμασία, γλιτώνουμε το γίνοντο πράγμα που λέμε ότι είναι καλά να φάεις νύχτα, ναι. είναι βαρετά. Και εννοείται και είναι η ποσότητα. Τώρα, ναι, να φάει μισή μαγείρισα φασουλιά. Ό,τι και να φάει. Να φουσκώσει. Ναι. Είναι κάτι που μπορεί να το γλιτώσει. Λοιπόν, θέλουμε ψιλοκομμένα τον ginger μας μέχρι να βράσει ο Τιάννη. Έφαντα τελικά ο ξάδερφος, είπες μας από την Θεσσαλονίκη. Το μωρό έφαντο και ήταν και ενθουσιασμένο. Όταν λες μωρό, δηλαδή πόσο χρόνο. 5 χρόνο. Α, ναι. 5 χρόνο. Πολλά μικρό. Και η μάμα δεν διατροφολόγος, εντάξει, είναι στο εξωτερικό μου δουλεύει, αλλά έμεινε στο νου της και ζήτησε μου και συνταγή είναι στη δόκο για να την κάνουν, για να τη διά και γίνει στους πελάτες, στους πελάτες της. Σάφορα χαραλάμπε μου. Αλλά λαλό, το είναι εντελώς τυχαία. Ήταν ότι είχα σπίτι την ώρα και πιάτσαμε κάτι για το μωρό. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σε στενούμε το τηγάνι. Βάλουμε λίγο λάδι, είναι θέλει υπερβολικά, απλώς για να δουλευτεί το φασόλι μαζί με τα λίγα μας. Κάνουμε έναν μπολ στο οποίο είναι μεγάλο ή καλό μας. Ωραία. Το οποίο είναι να βάλουμε τα άλλα μας τα υλικά, το οποίο είναι ρόδι. Η γέμιση βασικά για τις τροφές. Μάλιστα. Ούλον η γέμιση. Ναι. Ό,τι κάνουμε τώρα για γέμιση. Ρόδι, θα ψήσουμε το ξηρό καρπό. Μπορεί ο ξηρός καρπός, όταν τον υψίσουμε, να μας διά άλλα στοιχεία μέσα, άλλες μυρωθικές, άλλα, άλλη
άλλο γευστικό αποτέλεσμα στη συνταγή, αλλά αν το δουλέψουμε με έναν τηγάνι, σημαίνει ότι είναι να το βγάλουμε το λάδι του προς τα έξω. Έβαλες και ξηρούς καρπούς μέσα στο... Για το μωρό. Ναι. Ναι, αλλά όχι τούτους. Έβαλα κάτι, αλλά έτσι σαν τη σταροπούλα μου, είναι τραγανάρες, κάνω το μωρό και να του γελάσω. Εντάξει. Ουσιαστικά. Αλλά είναι πολλά ώρα με το Κάσιους, είναι πάρα πολλά ώρα. Τώρα που σε ακούει ότι θέλεις να του γελάσεις. Το μωρό. Ναι. Εγελάσα του, είναι το σημαντικό. Και εγελάσες του βασικά. Έκαμε του κάτι που του άρεσε. Ναι, μπράβο. Εγελάσα του στο μάτι. Δηλαδή, του λέω ότι θα το σωτήρι μου και φασόλια, θα το βάλουμε ότι στο στόμα. Δεν ξέρω ότι είσαι μέσα φασόλια. Δεν το είδαμε καν. Δεν το είδαμε καν, δεν είσαι φασόλια. Έλα να δεις τι σου έκαμε ο θείος, ήταν η κουβέντα. Α, εντάξει. Και έπιαν το σαν σάντουιτς, ραπ, σαν... Εν κύπας ψεμάτο όμως, είπες, έλα να δεις τι σου έκαμε ο θείος. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Ναι, εν κύπας ότι να φάιβουν τα σουβλάκια. Σωστό, σωστό, εντάξει. Είναι μια χαρά. Βράσαμε εδώ. Ωραία, διαβράσαμε. Ξεκινούμε πάντα με το πιο σκληρό που είναι τον τζίντζερ. Λοιπόν, θέλουμε λίγο να κάτουμε, ο γιόντος μας είναι έτοιμος, γενικά τα κοψίματα μας είναι έτοιμα, θέλουμε ντρίφτη να τρίψουμε το καρότο μας. Λοιπόν, εννοείται ότι σε θέμα σαλατικό ότι θέλουμε βάλουμε μέσα. Πολύ ωραία. Τι ωραία μυρωδιά που έχει τον τζίντζερ, να ανακατέψω λίγο ρε φέρα. Βεβαίως. Μ' αρέσει πάρα πολύ τον τζίντζερ, εγώ το τρώω μόνο. Και δεν αρέσει και μόνο, αλλά έχει κόσμο που τον ενοχλεί. Τον ενοχλεί πολλά. Λοιπόν, μα πού ενοχλεί, αφού κάνει και για στομαχικές διαταραχές. Ενοχλεί τον ήταν η αψάδα στο στόμα, εννοεί ότι μόνο καλό κάνει τον τζίντζερ. Ναι. Τον τζίντζερ είναι όπως είναι η γιαγιά του για την Μεσόγειο. Εν το υλικό που το θεωρούσε ότι είναι δώρο που το θεώρησε. Βοηθάει και στην εγκυμοσύνη για αναγούλες, λένε. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην είσαι στην διαφορά αν έχεις αναγούλες έτσι εύκολα, αλλά όπως και να έχει, βοηθά στις στομαχικές διαταραχές. Αν κάποιος πονάει το στομάχι του, έχει φουσκώματα, έχει οτιδήποτε, βοηθάει πάρα πολύ. Αφήστε που δεν κρυολογείς, δεν θα κρυολογείς με τίποτα. Αν κάθε μέρα. Ότι κάθε μέρα λαλεί καλά το πρωί με ένα μπλέντερ να μπλεντάρεις 30-40 γραμμάρια ginger και να το πίνεις στα σφινάκι. Ενώ πως το αντι... Ναι, αλλά δεν μπορείς να το πεις έτσι μόνο. Εγώ βρήκα άλλον τρόπο. Το πίνω το μόνο, μια σφινάκι. Ναι. Αρέσκει με. Εντάξει, εμένα αρέσκει. Εγώ βρήκα άλλον τρόπο. Κόβω ένα κομματάκι τόσο κάθε μέρα, κάθε πόσο ξέρω εγώ. Το τρίβω στο λεπτό του τρίφτη, βάζω και μια κουταλιά μέλι πάνω στις φρυγανιές και το τρως πάρα πολύ ευχάριστα. Ωραίο. Ναι. Θα κάνεις το δηλαδή σαν το πίνακα. Ναι, σαν το πρόγευμα μου. Οκ. Λοιπόν... Χαρατά μου να ανακατεψώ ή δεν πρέπει να τα ανακατεψώ. Λοιπόν... Εντάξει, τώρα θέλει μαρίζα. Ναι. Αυτό λέγεται μαρίζα. Ναι, μαρίζα είναι. Πολύ ραούν η σπάτουλα, δεν είναι η σπάτουλα. Δηλαδή, σε μια κουζίνα, αν του πεις φέρνει η σπάτουλα, είναι να σου φέρνει και που κάνουν τα κέικ. Α, τι μαρίζα. Εντάξει, που βάζεις το γλάσο. Ναι, ναι. Ωραία. Εμείς που δουλεύουμε παλιά σε άλλες κουζίνες, ήταν και λόγος να χάσουμε τη δουλειά μας αν φέρναμε λάθος πράγμα να μας φέρουμε. Μα υπάρχει κάποιος που έχασε τη δουλειά του επειδή καταλάβει. Ποιο άτομα, είμαι ποιο άτομο. Πολλά σκληρά. Εξαρτάται σε τι εστιατόριο δουλεύει. Ναι, εστιατόριο από μένα. Πολύ σκληρά πράγματα είναι αυτά. Εντάξει, δεν σου έφερε τη Μαρίζα, έφερε σου η σπάτουλα ή εντάξει, α πούμε, να χάσει τη δουλειά του άλλου. Λοιπόν, θέλει πολύ ψήσιμο και τα βαζόγια μα είναι δικαιωμένα. Είναι τα έβρασε δηλαδή, τα έψησε από πριν. Είναι τα φασόγια που κάνει να κάνει κάποιο βραστά φασόγια σπίτι, είναι γιαχνή. Με γιαχνή μπορεί να γίνει, απλώ ένα πρέπει να βάλουμε άλλα στοιχεία. Ναι. Και έντα τρώει ένα μωρό ή θέλω να το κάνω και ευχάριστο. Κάτι που είναι συνηθισμένο για μια φασολάδα. Τόσο τρόπο είναι ένα άλλο τρόπο να σερβίρουμε μια φασολάδα. Λοιπόν, αφήνουμε ένα κρεοσουλιό, ερχόμαστε και προσθέτουμε το καρότο που σκληρό λάχανε γονιστά ζεστά. Τούτο επειδή έχει χλωροφύλλο, βάλουμε το στα κρύα. Λοιπόν, καθαρίζουμε του πάγκου μα. Άρα τώρα στείνει την πίτα μα, βασικά. Μάλιστα. Και τι είναι να κάνω. Να πιω τι πίτε μου. Χαράλαμε μου το iceberg θέλει πλήσιμο. Πλήσιμο. Ναι. Όχι πλήσιμο, εννοεί για να το καθαρίσει, για να το ανοίξει το πλυνί. Ναι. Όχι, πρέπει να αφήσει. Γι' αυτό τα αφήκα μπαλά. Γενικά το κραμπίν, τα λάχανα, με την τύπου λάχανα, παρόλο που το είναι μαρούλι. Ναι. Κατηγορία λέτου μαρούλι. Ναι. Χρειάζεται πλήσιμο, αλλά το πράγμα πρέπει να τα φέρουμε. Ναι. Εντάξει. Και το πράγμα είναι τίποτε κακό. Εν κάτι που οξυδόθηκε λόγω υγρασία ή αέρα, και δημιουργήσε μας το πράγμα. Είναι χώμα, είναι κάτι. Δεν υπάρχει χώμα μέσα σε αυτό το πράγμα. Όχι. Το χώμα είναι μπουκαλό στη φύτα, εδώ ναι. Είναι έναν κλίνα, ας πούμε, έτσι, ναι. Έτσι βλαστά. Λοιπόν. Λοιπόν. Αυτό... Λοιπόν.
Τώρα το μαρούλι εγώ βάλα iceberg. Κάποιος άλλος μπορεί να βάλει μαρούλι κανονικά. Ποιος μπορεί κραμπί, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, έχουν υγράσει με βιτσιασμό. Εντάξει, όταν είμαι μέσα στο κουτί, πάντα είναι λίγο ψιλοκολλημένες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί έρχομαστε να κάνουμε μια το τυρί μας. Δεν βράζεις καθόλου την πίτα σου από πριν. Αν θέλεις, μπορεί να βάλεις ένα τηγάνι, να βάλεις το τυρί μέσα, να ξεκινήσεις να έρθεις να γεμώνεις. Επειδή τώρα ευραστώνει το πράγμα και να μου γιώσει το τυρί, δεν χρειάζεται. Τι λοιπόν τυρί έχεις βάλει? Εγώ χρησιμοποίησα γκούτα, αλλά 7% λιπαρά. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Βάλεις τσέτα, μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να βάλεις τόφου. Ναι. Τόφου τι είναι? Τόφου είναι το τυρί της σόγιας. Α, εντάξει. Για κάποιον που εντρώει, ας πούμε, ζωικό, ναι, λίπος ή ζωικά προϊόντα. Ναι. Και είναι πολλοί, ναι, κόσμος ο οποίος γίνει και... Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η τάση Εγώ να πω, λόγω γυμναστής, ότι είναι δύσκολο να καλύψεις μια διατροφή μόνο με φυτές ελιών υπερβολικές. Δεν μπορείς να φάεις, νομίζω, τόσες ποσότητες. Κατάλαβα. Αν μπορείς να φάεις, μπορείς να το καλύψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ δάμε, ενώνουμε τα υλικά μασούλα. Mm-hmm. Τα αφήνεις λίγο να ψιλοκριώσουν βασικά. Ναι, 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 καλά να τα φύγουμε, να την κάνουμε την προετοιμασία μας. Και ερχόμαστε, ένα υλικό που με βοήθησε πολλά, το ενικμέλι μουστάρδα. Βοήθησε με πολλά για να το πισώ του μωρού, η αλήθεια, γιατί έχει μια πολλά ωραία γεύση. Και τι έκανα, έβαλα την και σπάσα την με λίγο φρέσκο πορτοκάλι. Ωραία. Λοιπόν. Άρα βάζουμε και λίγο χυμό φρέσκο. Ναι, ναι, ναι. Ο λόγος είναι για να την... και πάντα προτιμούμε το χυμό το φρέσκο. Ναι. Όχι του κουθιού, όχι θέλουμε κάτι σε συμπυκνωμένο. Λοιπόν. Δεν θέλει ιδιαίτερη. Για τώρα να κάτι μαθαίνει να κατευθύνει, ναι, με τα υλικά. Λοιπόν, βάλουμε ένα λόγο στην ποσότητα που θέλουμε. Να με σηκώνει μας. Λοιπόν, και επειδή έχω καρκίνη εγκαταστασία, θα βάλω τον τόπο μου. Είναι καλό, χαράλαμε που δεν μπορείς να βλέπεις εγκαταστασίες. Είναι καλό για έναν άντρα αυτό. Αλλά όχι το υπερβολικό. Στην κουζίνα, ναι, 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 όχι να είμαστε, ναι, μουσείο. Μη σου πετύχει άντρας που να είναι, δηλαδή να μπαίνει μέσα και να σου κάνει έτσι. Ούτε κι αυτό. Είναι αρρώστια είναι το πράγμα. Είναι άλλο σπάσιμο νεύρο εκεί. Με έναν αναπνέει, με γκάμνει, γιατί είναι να ξημαρίσει το τούτο. Ναι, 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 καταλάβω το. Λοιπόν, ερχόμαστε να τελειώνουμε τη σαλάτα μα. Το μείγμα μα, αν θέλει. Μπορούμε να βάλουμε τα χρώματα. Ότι και στην όψη είναι όμορφο, δεν θα μυρωθείς. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να μυρίσεις τα... Ναι, μυρίζει τέλεια. Νομίζω η μουστάρδα έτσι τώρα... Βοηθά από, ναι, η μουστάρδα με το μέλι. Και ο συνδυασμός ginger, κρεμμύδι, ναι, κόγιανδρος, ναι, φρέσκος. Είναι ένα ασιατικό συνδυασμός, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, εγώ να έρθω να το πιπερώσω λίγο και να βάλω λίγο αρτισιά γιατί μ' αρέσκει, εμπροαιρετικό. Τέλεια. Γενικά τα μυρωδικά είναι προαιρετικά. Είναι τέλειο και για μικρούς και για μεγάλους. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό πιάτο. Λοιπόν, για να πιο εύκολο το τυλίγμα μας. Γεμίσεις, ναι. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν. Χρειάζεται πολλές ποσότητες. Καλύτερα να κάνουμε παραπάνω πιτούες, παρά να έχουμε θέμα με το να μας ξυσυλάει, ναι, γιατί... Ναι, ναι. Λοιπόν. Και το συνηθισμένο κλείσιμο. Τορτίλας. Δεν θέλει καμιά επιστήμη. Λοιπόν... Χαράλη, μας σου δείξω τι κάνω εγώ. Ναι, που τα δείχνω. Ναι, μπράβο, ξανά. Αλλά επειδή τώρα δεν το κάνω γιατί... Ξέρα, υπολέσαι να μου πεις, αλλά το κάνω τώρα να μην τσάνει πολλά. Δεν πειράζει, δεν να μην τσάνει, αλλά θα σου πέφτει. Δώσ' και ένα ρε, μαμά, να μ' αγαπάς γέρημα. Όχι, εννοιά σου και κάθε μέρα η ηλεκτρική σκούπα είναι εκεί. Έτσι, εντάξει. Πλέον δεν τη φυλάω. Εντάξει, μωρό που ξημαρίζει, είναι, ναι, καλό, είναι καλό. Είναι μόνιμο αξεσουάρ. Λοιπόν, ερχόμαστε, πάμε στο πιάτο μας. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο ρε Χαράλαμπε, μου φαίνεται υπέροχη. Θα δοκιμάσω σίγουρα να την κάνω και σπίτι. Λοιπόν... Το μαρούλι. Καπαναγιά μου, εξιάσα το. Το έχω θέλουμε και ο μαρούλι μέσα. Μέσα στην κούπα μας. Όχι στην κούπα, και είδα μέσα, είδα μέσα ή... Σαν, ναι, έξτρα, έχει ο τραγανός στοιχείο μου. Εντάξει, πολύ ωραία. Απολογούμε, απολογούμε. Δεν θα το βάλουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν...